θλίψη και συγκίνηση στο Κάρντιφ. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Βιτσάη, του ιδιοκτήτη της Λέστερ, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά την πτώση του ελικόπτερου έξω από το γήπεδο της ομάδας. Ο χαμός του έχει συγκλονίσει τον αθλητικό κόσμο και τους οπαδούς της Λέστερ. Το ποδόσφαιρο κατά τέτοιες στιγμές προφανώς περνά σε δεύτερο πλάνο. Στα μάτριξ του γηπέδου η φωτογραφία του. Οι οπαδοί της Λέστερ με τη φωτογραφία του τυπωμένη στα μπλουζάκια ύψωσαν στον ουρανό τα κασκόλ για να τιμήσουν τον εκλειπώντα. Στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης με όλες τις τιμές και με την παράδοση παρούσα έγινε η κηδεία του. Ο αντιπρόεδρος της χώρας έριξε συμβολικά νερό πάνω σε ένα μπουκέτο λουλούδια για καλό κατεβόδιο στο θανόντα, όπως συνηθίζουν στις παραδοσιακές τελετουργίες. Ο 60χρονος Ταϊλανδός θα μείνει στην ιστορία της Λέστερ ως ο μέγας αναμορφωτής της ομάδας.